Θα σας δείξω τον σωστό τρόπο κοπής και καθαρισμού μανιταριών. Δείτε, αυτά είναι τα λευκά μανιτάρια, τα πορτομπέλο. Εδώ είναι το κοτσάνι τους. Το βγάζουμε. Και εδώ είναι η φλίδα. Άλλοι την προτιμάνε να την αφήνουν. Εγώ την καθαρίζω, δείτε. Έτσι, έτσι, εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ξεκινάτε από πάνω και τραβάτε προς τα κάτω. Ορίστε, και τώρα αν θέλετε να το κόψετε, το κάνετε εκεί. Ορίστε. Πώς θέλετε, ψηλά, πιο χοντρά. Αυτός είναι ο σωστότερος τρόπος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μας και στην εκπομπή μου Διατροφικές Αξίες με την Αρετούλα. Να είστε όλοι και όλες καλά. Σας στέλνω την αγάπη μου, τα καλοκαιρινά φιλιά μου και πάντα να περνάτε όμορφα με τους γύρω σας και με τον εαυτό σας. Φιλιά πολλά για όσους με βλέπετε πρώτη φορά και το κανάλι μας μπαίνετε πρώτη φορά. Κάντε εγγραφή, κάντε κοινοποίηση, πατήστε like, πατήστε το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα λαχανικό που άλλοι το φοβούνται να το καταναλώσουν και άλλοι το λατρεύουν. Θα μιλήσουμε για τα μανιτάρια. Σε αυτή την εκπομπή να πω πάντα ότι εντοπίζω τα πολύτιμα αγαθά και ωφέλη που μας προσφέρει απλόχερα η μητέρα φύση για να υποστηρίξουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Και τα μανιτάρια θα μάθουμε σήμερα πως υποστηρίζουν πάρα πολύ έντονα το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Τι λέτε, ξεκινάμε? Φύγαμε! Τα μανιτάρια καταναλώνονται εδώ και χιλιάδες χρόνια τόσο για γαστρονομικούς όσο και για ιατρικούς σκοπούς. Στο μαγείρεμα προσθέτουν μία πικάντικη γεύση στα πιάτα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως υποκατάστατο του κρέατος. Αλλά ενώ τα μανιτάρια προσθέτουν επιπλέον γεύση, ορισμένοι πιστεύουν ότι έχουν ελάχιστη ή ακόμα ότι έχουν μηδενική διατροφική αξία. Επιπλέον οι δηλητηριώδεις ποικιλίες τους έδωσαν μία κακή φήμη. Θα σας πω τα ωφέλη για την υγεία και τους πιθανούς κινδύνους από την κατανάλωση των μανιταριών. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Τι είναι τα μανιτάρια? Τα μανιτάρια θεωρούνται συχνά φυτά, αλλά στην πραγματικότητα έχουν το δικό τους βασίλειο από μύκητες. Είναι λοιπόν το σαρκώδες καρποφόρο σώμα μυκήτων και συνήθως έχουν ένα καπάκι που μοιάζει με ομπρέλα. Καλλιεργούνται και βρίσκονται στην άγρια φύση, ενώ αναπτύσσονται πάνω αλλά και κάτω από το έδαφος. Υπάρχουν χιλιάδες τύποι, αλλά μόνο ένα μικρό μέρος αυτών είναι βρόσιμο. Οι πιο γνωστοί τύποι περιλαμβάνουν τα λευκά μανιτάρια, πορτομπέλο, τα σιτάκε και τα σάντερελ. Χρησιμοποιούνται σαν λαχανικά και μπορούν να καταναλωθούν ομά ή μαγειρεμένα, αν και η γεύση του συνήθως εντείνεται με το μαγείρεμα. Καταναλώνονται συχνά ως υποκατάστατο του κρέατος, δεδομένου ότι δίνουν πλούσια και όμοια με το κρέας γεύση και υφή στα πιάτα. Μπορούν να αγοραστούν οπά, από ξηραμένα ή ακόμα και σε κονσέρβα. Ορισμένοι τύποι χρησιμοποιούνται επίσης ως συμπληρώματα διατροφής για τη βελτίωση της υγείας. Ποια είναι όμως η θρεπτική τους αξία? Τα μανιτάρια περιέχουν λίγες θερμίδες, αλλά είναι πλούσια σε πρωτεΐνες, φυτικές ίνες, βιταμίνες και μέταλλα. Τα ποσά ποικίλουν μεταξύ των τύπων, αλλά είναι γενικά πλούσια σε κάλιο, βιταμίνες Β και σελήνιο.
Όλα είναι επίσης χαμηλά σε λιπαρά. Μία μερίδα των ακατέργαστων λευκών μανιταριών 100 γραμμαρίων περιέχει θερμίδες 22, υδατάνθρακες 3 γραμμάρια, φυτικές ίνες 1 γραμμάριο, πρωτεΐνες 3 γραμμάρια, λίπος 0,3 γραμμάρια, κάλιο 9% της συνιστόμενης ημερήσιας πρόσληψης, σελήνιο 13%, ριβοφλαβίνη 24%, νιασίνη 18%. Με το μαγείρεμα απελευθερώνονται περισσότερα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα μανιτάρια, με αποτέλεσμα τα μαγειρεμένα λευκά μανιτάρια να περιέχουν υψηλότερα επίπεδα θρεπτικών ουσιών. Διαφορετικές ποικιλίες μπορεί να περιέχουν υψηλότερα ή χαμηλότερα επίπεδα θρεπτικών ουσιών. Επιπλέον, τα μανιτάρια περιέχουν αντιοξειδωτικά, φενόλες και πολυσακχαρίτες. Η περιεκτικότητα αυτών των ενώσεων μπορεί να ποικίλει ανάλογα με πολλούς παράγοντες όπως η καλλιέργεια, οι συνθήκες αποθήκευσης, η επεξεργασία και η μαγειρική. Ποιες είναι οι θετικές επιδράσεις στην υγεία? Τα μανιτάρια ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Τα μανιτάρια έχουν χρησιμοποιηθεί στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική εδώ και εκατοντάδες χρόνια για τη βελτίωση της υγείας. Μελέτες έχουν δείξει ότι το εκχύλισμα μανιταριών μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση των ιών. Αυξάνουν την αθεκτικότητα έναντι μολύνσεων από ιούς, καθώς και από βακτήρια και μύκητες. Οι βήτα γλυκάνες, οι οποίες είναι πολυσακχαρίτες που βρίσκονται στα μανιτάρια, μπορεί να είναι υπεύθυνες για αυτό το αποτέλεσμα, καθώς έχουν αποδειχτεί ότι ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Πολλές μελέτες έχουν επικεντρωθεί στο εκχύλισμα μανιταριών παρά σε ολόκληρα μανιτάρια. Ωστόσο, μία μελέτη σχετικά με τα αποξηραμένα μανιτάρια έδειξε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Δράση κατά του καρκίνου. Στις ασιατικές χώρες, οι βήτα γλυκάνες από μανιτάρια έχουν χρησιμοποιηθεί από καιρό στη θεραπεία του καρκίνου. Τα αποτελέσματα που μελέτες σε ζώα και δοκιμαστικούς σωλήνες δείχνουν ότι το εκχύλισμα μανιταριών μπορεί να μειώσει την πιθανότητα ανάπτυξης όγκου. Ενώ οι βήτα γλυκάνες δεν σκοτώνουν τα καρκινικά κύτταρα, μπορεί να ενισχύσουν την άμυνα κατά της περαιτέρω ανάπτυξης του όγκου, ενεργοποιώντας κύτταρα στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μελέτες σε ανθρώπους δείχνουν ότι οι βήτα γλυκάνες μπορεί να έχουν ελαφρώς θετική επίδραση στην επιβίωση όταν χρησιμοποιούνται μαζί με τη χημειοθεραπεία. Όταν λαμβάνονται ως συμπλήρωμα, οι βήτα γλυκάνες από μανιτάρια έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να εξουδετερώσουν τις παρενέργειες της χημειοθεραπείας και της ακτινοθεραπείας όπως η ναυτία. Όλες οι έρευνες σχετικά με τις επιπτώσεις των μανιταριών στη θεραπεία του καρκίνου επικεντρώθηκαν στο εκχύλισμα μανιταριών, είτε ως συμπλήρωμα είτε ως ενέσεις, όχι με την κατανάλωση ολόκληρων μανιταριών. Ως εκ τούτου, είναι δύσκολο να πούμε αν μπορεί να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο στην καταπολέμηση του καρκίνου όταν καταναλώνεται ως μέρος της διατροφής. Μανιτάρια και προστασία της καρδιάς. Τα μανιτάρια περιέχουν αρκετές ουσίες που μπορεί να σας βοηθήσουν να μειώσετε τη χοληστερόλη σας. Αυτές περιλαμβάνουν τις βήτα γλυκάνες, τη ριταδενίνη και την χιτοζάνη. Τα μανιτάρια περιέχουν επίσης μία ποικιλία από ισχυρά αντιοξειδωτικά συμπεριλαμβανομένων φενολών και πολυσακχαριτών, τα οποία είναι γνωστό ότι συμβάλλουν στη μείωση της φλεγμονής και του οξειδωτικού στρες. Τα μανιτάρια πλευρό τους
φαίνεται να έχουν το υψηλότερο περιεχόμενο αντιοξειδωτικών. Σε μία μελέτη όπου έγινε αντικατάσταση του κρέατος από μανιτάρια, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι με την αντικατάσταση του κρέατος με λευκά μανιτάρια, η σε εισαγωγικά καλή χοληστερόλη HDL αυξήθηκε κατά 8%, ενώ τα επίπεδα τριγλυκεριδίων στο αίμα μειώθηκαν κατά 15%. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν επίσης μείωση της αρτηριακής πίεσης. Τα μανιτάρια μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση του αλατιού στα πιάτα με βάση το κρέας. Εκτός από ότι είναι χρήσιμα για τη μείωση της πρόσληψης αλατιού, τα μανιτάρια μπορούν να είναι ένα υγιές υποκατάστατο του κρέατος, χωρίς να επηρεάζεται η γεύση ή ο κορεσμός. Μερικά μανιτάρια περιέχουν την πολύτιμη βιταμίνη D. Ακριβώς όπως οι άνθρωποι, τα μανιτάρια παράγουν βιταμίνη D όταν εκτίθενται στο ηλιακό φως. Στην πραγματικότητα είναι το μόνο τρόφιμο μη ζωικής προέλευσης που μπορεί να περιέχει σημαντικές ποσότητες βιταμίνης D. Τα άγρια μανιτάρια περιέχουν ένα σημαντικό ποσό καθώς εκτίθενται στο ηλιακό φως. Το ποσό που περιέχουν εξαρτάται από το κλίμα και το γεωγραφικό μέρος. Ποιες είναι όμως οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις? Θέλω να δώσετε πολύ προσοχή, ειδικά εσείς που σας αρέσει και φτιάχνετε μανιτάρια άγρια, αφού τα μαζέψετε πρώτα από το βουνό. Μερικά μανιτάρια είναι δηλητηριώδη. Δεν είναι όλα τα μανιτάρια ασφαλή για φαγητό. Πολλές άγριες ποικιλίες περιέχουν τοξικές ουσίες και είναι επομένως δηλητηριώδες. Η κατανάλωση τοξικών μανιταριών μπορεί να προκαλέσει κοιλιακό άλγος, δηλαδή πόνο στην κοιλιά, έμετο, κόπωση, ακόμα και παρεσθήσεις. Μπορεί ακόμη και να είναι θανατηφόρα. Μερικοί άγριοι τοξικοί τύποι μοιάζουν πολύ με τις βρώσιμες ποικιλίες. Αυτό περιλαμβάνει το θανάσιμο μανιτάρι αμανίτης, ο φαλοειδής ή αλλιώς θανατήτης, και είναι υπεύθυνος για τους περισσότερους θανάτους που σχετίζονται με την κατανάλωση μανιταριών. Εάν θέλετε να εξερευνήσετε άγρια μανιτάρια, βεβαιωθείτε ότι έχετε λάβει επαρκή εκπαίδευση για να προσδιορίσετε ποια είναι ασφαλή για φαγητό. Για να είστε καλυμμένοι σε κάθε περίπτωση, είναι καλύτερο να αγοράσετε μανιτάρια από το τοπικό κατάστημα ή από το σούπερ μάρκετ ή με μαγαζιά, καταστήματα που πουλάνε βιολογικά είδη. Τα μανιτάρια μπορεί να περιέχουν αρσενικό. Τα μανιτάρια απορροφούν εύκολα καλές και κακές ενώσεις από το έδαφος στο οποίο αναπτύσσονται. Στις κακές περιλαμβάνεται το στοιχείο αρσενικό, το οποίο μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα υγείας και να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ασθενειών, όπως ο καρκίνος, κατά την μακροχρόνια κατάποση, του είπαμε, ορισμένα μανιτάρια, όχι όλα. Το αρσενικό βρίσκεται φυσικά στο έδαφος, αλλά τα επίπεδα ποικίλουν μεταξύ των περιοχών. Τα άγρια μανιτάρια περιέχουν υψηλότερα επίπεδα αρσενικού από τα καλλιεργημένα, με τα υψηλότερα επίπεδα σε εκείνα που βρίσκονται κοντά σε βιομηχανικές περιοχές. Φροντίστε να αποφύγετε τα άγρια μανιτάρια που βρίσκονται κοντά σε μολυσμένες περιοχές. Τα καλλιεργούμενα μανιτάρια περιέχουν λιγότερο αρσενικό, καθώς μπορούν να ελεγχθούν οι συνθήκες καλλιέργειας. Ενώ λοιπόν τα μανιτάρια που αγοράζονται από το κατάστημα μπορεί να περιέχουν αρσενικό, βρίσκονται σε μικρές ποσότητες και δεν πρέπει να ανησυχούν. Παρ' όλα αυτά, ενημερώστε το γιατρό σας για την ποσότητα που πρέπει να καταναλώσετε στα μανιτάρια που θέλετε να φάτε. Τα μανιτάρια, αν και εξαιρετικά θρεπτικά, είναι μία από τις πιο υποτιμημένες τροφές. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες μανιταριών και όσα είναι βρόσιμα μπορούν να ωφελήσουν με πολλούς τρόπους την υγεία.
Καταρχήν, δεν έχουν θερμίδες. Μία μερίδα λευκών ομών μανιταριών δίνει μόλις 20 θερμίδες, 0 λιπαρά και σχεδόν καθόλου αλάτι. Προκαλούν όμως κορεσμό σχεδόν ίδιο με αυτό που προσφέρει κατανάλωση κρέατος. Αποτελούν λοιπόν εξαιρετική τροφή για όσους προσπαθούν να χάσουν κιλά ή να διατηρήσουν το βάρος τους. Τα μανιτάρια είναι αντιφλεγμονώδη. Χάρη στα αντιοξειδωτικά εργοθιονίνη και σελήνιο, δρούν κατά της φλεγμονής των οργανισμών. Είναι εξαιρετική τροφή για όσους έχουν υποστεί τραυματισμό ή πάσχουν από αυτοάνωσες παθήσεις όπως πολλαπλή σκλήρυνση, ρευματοειδής αρθρίτιδα ή λύκο. Τα μανιτάρια ωφελούν τα οστά. Μία μερίδα μαγειρεμένων μανιταριών περιέχουν το 1 τρίτο της ημερήσιας συνιστόμενης ποσότητας χαλκού, ενός βασικού ιχνοστοιχείου που είναι απαραίτητο για την υγεία των οστών. Αποτελούν επίσης τη μοναδική μη εμπλουτισμένη φυτικής προέλευσης πηγή βιταμίνης D, η οποία είναι απαραίτητη για την απορρόφηση του ασβεστίου. Ιδανική για χορτοφάγους. Οι χορτοφάγοι και οι vegan πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να καλύψουν τις ανάγκες σε βιταμίνη D. Μέταλλα όπως ο σίδηρος, το σελήνιο, το κάλιο, ο χαλκός και ο φόσφορος είναι επίσης πιθανό να μην λαμβάνονται σε επαρκείς ποσότητες από όσους ακολουθούν χορτοφαγική διατροφή. Τα μανιτάρια περιέχουν όλα τα παραπάνω θρεπτικά συστατικά, αλλά και βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Τα λευκά μανιτάρια τύπου σαμπινιόν είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μανιταριού που καλλιεργείται παγκοσμίως. Αυτά εγώ καταναλώνω, τα μανιτάρια είτε σαμπινιόν είτε πορτομπέλο. Είναι νόστιμα, μαγειρεύονται με πάρα πολλούς τρόπους, έχουν ελάχιστες θερμίδες, υψηλή διατροφική αξία και πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Προστατεύουν την καρδούλα μας ενώ έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες. Είναι ιδιαίτερα φθηνά, τα βρίσκουμε φρέσκα στη λαϊκή, χύμα ή συσκευασμένα σχεδόν σε κάθε σούπερ μάρκετ ανά την επικράτεια. Ας ρίξουμε μία ματιά στη διατροφική αξία των λευκών μανιταριών και στα ωφέλη για την υγεία εάν τα καταναλώνουμε τακτικά. Τι είναι τα λευκά μανιτάρια? Τα λευκά μανιτάρια, ποικιλία, αγκαρικούς, μπάισπορους, ανήκουν στην οικογένεια των μυκητών και αποτελούν σχεδόν το 90% των μανιταριών που καταναλώνονται τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όσο και στην Ευρώπη. Είναι εύκολα στην καλλιέργεια και η συγκομιδή τους μπορεί να γίνει σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής τους. Όταν είναι νεαρά σε ηλικία είναι γνωστά ως λευκά μανιτάρια. Κατά την ορίμανσή τους είναι πολύ μεγαλύτερα σε μέγεθος και είναι γνωστά ως μανιτάρια πορτομπέλο. Χαρακτηριστικό είναι το καφετή χρώμα τους και το μεγάλο άνοιγμα στη διάμετρο του καπέλου. Λευκά μανιτάρια ιδιότητες και ωφέλη για την υγεία. Τα λευκά μανιτάρια εκτός από νόστιμα, ωστόσο έχουν μία σειρά από ιδιότητες και ωφέλη για την υγεία μας. Ενδέχεται να έχουν αντικαρκινική δράση. Πίσω από το αντικαρκινικό προφίλ των μανιταριών κρύβονται φυτοχημικά στοιχεία με ισχυρή αντιοξειδωτική δράση όπως πολυφενόλες, πολυσακχαρίτες, εργοθιονίνη, γλουταθιόνη, σελήνιο και βιταμίνη C. Τα συγκεκριμένα συστατικά συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εξουδετέρωση των ελεύθερων ριζών και τις βλάβες που προκαλεί το οξυδωτικό στρες στις κυταρικές μεμβράνες. Αυξημένο οξυδωτικό στρες σχετίζεται με αυξημένο ρίσκο εμφάνισης καρδιακών προβλημάτων και διαφόρων μορφών καρκίνου. Επιπλέον, τα λευκά μανιτάρια είναι πλούσια σε γλουταθιόνη και εργοθιονίνη.
Η γλουταθιόνη λειτουργεί και ως αντιοξυδοτικό αλλά και ως αποτοξινωτικό στοιχείο. Εκτός από την αντιοξυδοτική τους δράση, συμβάλλει στην απομάκρυνση βλαβερών τοξινών από τον οργανισμό. Η εργοθιονίνη, από την άλλη, προστατεύει το DNA από τις βλάβες που προκαλεί το οξυδοτικό στρες. Τέλος, η βιταμίνη C και το σελήνιο αποδεδειγμένα έχουν αντικαρκυνική δράση, οθώντας το νοσοποιητικό σύστημα να παράγει προστατευτικά κύτταρα, όπως τα φυσικά φωνικά κύτταρα που καταπολεμούν τα καρκυνικά κύτταρα. Άλλα ενδεχόμενα ωφέλη από την κατανάλωση μανιταριών. Η τακτική κατανάλωση λευκών μανιταριών ενδεχομένως να έχουν και άλλα ωφέλη για την υγεία, όπως συμβάλλουν στη ρύθμιση του σακχάρου του αίματος. Οι πολυσακχαρίδες που περιέχουν τα λευκά μανιτάρια ενδέχεται να μειώνουν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα και να βελτιώσουν την αντίσταση στην ινσουλίνη. Βελτιώνουν την υγεία του πεπτικού. Οι πολυσακχαρίδες λειτουργούν επιπλέον ως πρεβιωτικά. Τα πρεβιωτικά αποτελούν τροφή για τα φιλικά βακτήρια που κατοικούν στο έντερό μας και συμβάλλουν στη διατήρηση στην εντερική χλωρίδα. Πώς χρησιμοποιούμε όμως τα λευκά μανιτάρια στην κουζίνα μας? Μπορούμε να αγοράσουμε μανιτάρια σχεδόν σε κάθε σούπερ μάρκετ σε διάφορες μορφές. Φρέσκα, σε κονσέρβα, κατεψυγμένα, αφυδατωμένα αλλά και σε σκόνη. Τα φρέσκα μανιτάρια έχουν διάρκεια ζωής 3 έως 4 μέρες περίπου. Μετά αρχίζουν να μαυρίζουν και να λιώνονται. Βγάζουν έτσι μία γλίνα, ένα σάλιο. Τα κατεψυγμένα μανιτάρια έχουν πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής χωρίς να χάνουν κάτι από τη θρεπτική τους αξία. Μπορείτε να καταναλώσετε τα φρέσκα μανιτάρια ομά σε σαλάτες. Να σας πω ότι εγώ όταν καταναλώνω μανιτάρια, εντάξει, δεν έχω φάει ποτέ ομά, τα μαγειρεύω, βγάζω τη φλούδα τους, την αφαιρώ τη φλούδα τους, γιατί έχει χώμα πάνω. Το ίδιο και τα αφυδατωμένα. Δηλαδή, μπορείτε να καταναλώσετε όπως καταναλώνετε τα φρέσκα μανιτάρια και τα αφυδατωμένα. Τα αφυδατωμένα τα μουλιάζετε για λίγα λεπτά και κατόπιν τα καταναλώνετε. Τα κατεψυγμένα και τα κονσερβοποιημένα μπορείτε να τα μαγειρέψετε με πάρα πολλούς τρόπους. Ωστόσο, όπως θα διαπιστώσετε, έχουν διαφορετική υφή, όψη και γεύση. Τα μανιτάρια σε σκόνη χρησιμοποιούνται σε φαγητά για τον εμπλουτισμό τους, τόσο σε θρεπτική αξία, αλλά και σε περιεκτικότητα πρωτεΐνης. Αν πάρετε κονσέρβα μανιτάρια και φτιάξετε ένα φαγητό, και πάρετε και φρέσκα μανιτάρια, πορτομπέλο, τα λευκά μανιτάρια, βγάλετε τη φλούδα και τα μαγειρέψετε, δεν έχουν καμία σχέση τα κονσερβοποιημένα με τα φρέσκα, έχουν ανώτερη γεύση τα φρέσκα και πιο έντονη. Τέλος, πώς μπορείτε να τα καταναλώσετε? Έχουν σχετικά ήπια γεύση και απαλή αφράτη υφή. Εύκολα μπορείτε να τα προσθέσετε σε σαλάτες, φαγητά και συνταγές μαγειρικής. Και αν σας πω και κάτι, ποτέ δεν θα πλένετε τα μανιτάρια. Είναι νόμος, δεν πλένουμε ποτέ τα μανιτάρια, μιλάμε για τα λευκά μανιτάρια. Δεν θα πλένετε ποτέ τα μανιτάρια διότι θα χάσουν τη γεύση τους, θα περάσει νερό μέσα στα μανιτάρια και θα χάσει όλη τους τη γεύση όταν θα τα μαγειρέψετε. Μπορείτε να καταναλώσετε τα λευκά μανιτάρια ως εξής: κομμένα σε λεπτές φέτες, μέσα σε σαλάτες, σαγανάκι με φρέσκο ελαιόλαδο, αλλά το πίπερο και μυρωδικά, ως υλικό σε πιάτο με ψητά λαχανικά, στο γκριλ ή ψητά στα κάρβουνα, γεμιστά με τυριά και μυρωδικά, μέσα σε ομελέτες, μέσα σε σάντουιτς, μαζί με άλλα υλικά. Ή μέσα σε σούπες, μπορείτε να φτιάξετε μια πολύ ωραία μανιταρόσουπα ή σε πίτα, μανιταρόπιτα. Και αν ανοίξετε και δικό σας φύλλο, αυτό θα είναι κορυφή σε γεύση και ποιότητα. Αυτά για τα μανιτάρια.
προτιμήστε τα λευκά μανιτάρια ή τα πλευρό τους, αρκεί να σας πω ότι τα πλευρό τους μανιτάρια θα τα βρείτε στα σούπερ μάρκετ, είναι πιο σκληρά και θέλουν περισσότερη ώρα μαγείρεμα. Εγώ προτιμώ σαν αρετή τα λευκά μανιτάρια. Και προσοχή στα άγρια μανιτάρια στο δάσος. Προσέξτε πάρα πολύ, ακόμα και εσείς που μαζεύετε χρόνια μανιτάρια, εκπαιδευτείτε πάρα πολύ καλά και συμβουλευτείτε τον γιατρό σας. Μέχρι την επόμενη φορά, αγαπήστε τα μανιτάρια, μην τα φοβάστε και σας θέλω την αγάπη μου. Γεια σας!